Το μετάλλιο Α τιμής αποφάσισε να δώσει ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου στον Νικόλαο Πινάτσι, διευθυντή του Ιστορικού Μουσείου της Πόλης, για το έργο του στην τοπική κοινωνία. Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα κατά τη διάρκεια της 38ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Πόλης. Προτείνω στο σώμα ο Νικόλαος Πινάτσι, του Αναστασίου, ο οποίος έχει μια διαδρομή ως άνθρωπος, ως κάτοικος, ως πολίτης, ως δημότης, ως επιστήμονα. Και ως άνθρωπος του πολιτισμού στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης να τοποθετηθεί το Α μετάλλιο τιμής. Το μετάλλιο Α τιμής αποφασίστηκε να δοθεί και στον Γεώργιο Κομνίδη, αλλιώς τον Παπαγιώργη, που διατηρεί εδώ και περίπου 50 χρόνια ένα λαογραφικό μουσείο στη Νέα Χιλή της Αλεξανδρούπολης. Είμαι συγκινημένος γιατί κάνω αυτή την πρόταση στο σώμα. Γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό σκεφτόμουν να το κάνω. Για έναν άνθρωπο, ιερέα δάσκαλο, ο οποίος βρίσκεται σε κάθε πολιτιστική εκδήλωση εκεί όπου και πήγα. Ζει για τον πολιτισμό και βέβαια είναι ο άνθρωπος που με μιλήχια συμπεριφορά αθόρυβα δημιούργησε ένα λαογραφικό μουσείο στο οποίο αν πάτε και δείτε τι έχει εκεί μέσα θα αντιληφθείτε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος από τους άνθρωπους. Ο κύριος Λαμπάκης σκόπευε να προτείνει και το μετάλλιο τιμής και στον Κωνσταντίνο Παπουτσέλη για τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό ιατρείο, αλλά εκείνος αρνήθηκε και ζήτησε αντί αυτού μια εκδήλωση για να τιμηθούν όλοι οι συνεργάτες του. Παρά το γεγονός ότι χρόνια προσφέρει υπηρεσίες στο κοινωνικό ιατρείο και όχι μόνο, αλλά και στα χωριά πριν ακόμα είναι στο κοινωνικό ιατρείο, αρνήθηκε την προσφορά, την μελούμενη προσφορά του Δημοτικού Συμβουλίου, λέγοντας ότι έχω και άλλους συναδέλφους οι οποίοι αγωνίζονται μαζί μου στο κοινωνικό ιατρείο και το μόνο που θέλω είναι να τιμήσετε όλους αυτούς σε μια εκδήλωση του Σουγεννιάτικη. Ο άνθρωπος αξίζει πολλά μετάλλια Α τιμής, το αποσύρω με στενοχωρία, αλλά θα κάνουμε αυτό το οποίο θέλει, γιατί η επιδείξη μας είναι να δώσουμε χαρά σε ανθρώπους που προσφέρουν στον τόπο παραπάνω από τον μέσο άνθρωπο. Στο πλαίσιο της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε επίσης η ανακήρυξη του Νικόλαου Δασκαλαντονάκη, ιδιοκτήτη γνωστής αλυσίδας ξενοδοχείων σε επίτιμο δημότη, με αφορμή τις θέσεις εργασίας που παρέχει στην τοπική κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Και να δούμε ότι επιτέλους σε πρακτικό επίπεδο υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδεολογία ή δεν την προωθούν και δεν την χρησιμοποιούν, αλλά προχωράμε την πρακτική της ανάπτυξης, την οποία επιδιώκουν όλες οι ιδεολογίες προκειμένου να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία μέσα στην αγορά, μέσα στην τοπική κοινωνία και γενικότερα μέσα στην Ελλάδα. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν οφείλουμε, ό,τι και αν πιστεύουμε ο καθένας πολιτικά, να τον τιμήσουμε γιατί η προσφορά του είναι πάρα πολύ μεγάλη όταν σε αυτή την Ελλάδα επί 30 χρόνια δεν έχει δημιουργηθεί ούτε μία θέση εργασίας.